Κυριακή το απόγευμα στις 5 όρισε η ΕΠΣ Χανίων τα παιχνίδια των διεκδικητών του τίτλου του Παρακροτηριακού και του Κισαμικού. Ο πρωτοπόρος αγωνίζεται εκτός έδρας με αντίπαλο την Ιωνία, ενώ εντός έδρας παίζει ο Κισαμικός με αντίπαλο την Εδωμενέα. Την Κυριακή στις 5 το απόγευμα όρισε η ΕΠΣ Χανίων τα δύο παιχνίδια των πρωτοπόρων της πρώτης κατηγορίας Χανίων, δηλαδή του Πανακροτηριακού και του Κισαμικού. Ο πρωτοπόρος Πανακροτηριακός θα αντιμετωπίσει τη Μοναχή Ελιά την Ιωνία σε ένα σπουδαίο παιχνίδι, όπου με νίκη θα πανηγυρίσει και μαθηματικά τον φετινό τίτλο. Σε αντίθετο αποτέλεσμα, ο Κισαμικός θα διατηρήσει ελπίδες για να βρεθεί αυτός πρώτος, αν και εφόσον βέβαια κερδίσει στο Καστέλ τον Ιδωμενέα. Τα υπόλοιπα 8 παιχνίδια της προτελευταίας αγωνιστικής πρωταθλήματος θα διεξαχθούν το Σάββατο το απόγευμα στις 5. Και εκείνα που ξεχωρίζουν είναι τις ασπίδες με τον Ηρακλή Νεροκούρου και τις κορονίδες με τη Δόξα για τον όμιλο τίτλου, καθώς επίσης του Αλμυρού με τον Ποσειδώνα Τσικαλαριών και του Πανχανιακού με τα Κεραμιά για τον όμιλο παραμονής, εκεί όπου θα κριθεί η δεύτερη θέση που οδηγεί στη Β' κατηγορία Χανίων. Αναλυτικά για τον όμιλο τίτλου θα παίξουν το Σάββατο στις 5. Θιέλα Καλάθενον Αοδά, Κορονίδα Δόξα, Ασπίδα Ηρακλής Νεροκούρου και την Κυριακή στις 5 Κισαμικός Ιδωμενέας και Ιωνία 2000 Πανακροτηριακός. Για τον όμιλο παραμονής το Σάββατο στις 5 θα παίξουν Πανχανιακός Κεραμιά, Τιτάν Ίκαρος Μουρνιών, Αλμυρός Ποσειδώνας Τσικαλαριών, ΑΕΚ Ιδονίας Γρανίτης και Άρης Σούδας Κρητικός Αστέρας.